«Συγχρεμία και νυφαλιότητα σε όλου, συνέστησε ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλιας για το ζήτημα που έχει προκύψει σε αρκετέ ευρωπαϊκέ χώρε με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα. Αναμένουμε τι αποφάσει των επίσημων οργανισμών όπω ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίο θα συνεδριάσει για το θέμα μέσα στην εβδομάδα, τόνισε ο κ. Κικίλιας μιλώντα στην τηλεόραση του Σκάι. Σημείωσε πω, μέχρι να πει κάτι άλλο, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο, η εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγεία, Μαργαρίτα Κυριάκου, διευκρίνησε την Τρίτη ότι δεν έχουν ανασταλεί οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα, αλλά έχουν αναβληθεί για διάστημα τριών ημερών. Μιλώντα το Τρίτο, σημείωσε πω αυτό θα ισχύσει μέχρι την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται σχετική γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Επανέλαβε πω στην Κύπρο δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά θρομβώσεων. Πάντω, μιλώντα επίση το Τρίτο, το μέλο τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή Μαρία Κολιού τόνισε πω επί του παρόντο φαίνεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο διασύνδεση θρομβοεμβολικών επεισοδίων με το σκεύασμα τη Αστραζένεκα.